Γεια σας από το Lella's Handmade Artisan Soaps. Για το σημερινό βίντεο σας έχω ετοιμάσει ένα σαπούνι με τη μέθοδο που ονομάζεται μοσαϊκό. Γίνεται είτε με συγκεκριμένο σχέδιο όπως αυτό που έφτιαξα, είτε με εντελώς τυχαίο. Αυτή είναι άλλη μία μέθοδος εκτός από το κομφετί, με την οποία μπορούμε να δώσουμε νέα πνοή σε παλιά μας σαπούνια. Αντί να τρίψουμε τα παλιά σαπούνια όπως κάνουμε στο κομφετί, τα κόβουμε σε κομμάτια. Επειδή το σχέδιο που ήθελα να κάνω, όπως είπαμε, ήταν πολύ συγκεκριμένο, δεν χρησιμοποίησα παλιά μου σαπούνια, αλλά έφτιαξα τα πάντα από την αρχή. Αυτό το βίντεο είναι πολύ βοηθητικό για αρχάριους ή για εκείνους που δεν έχουν τολμήσει ακόμα να φτιάξουν τα δικά τους σαπούνια, επειδή σας δείχνω όλη τη διαδικασία με κάθε λεπτομέρεια. Το σχέδιο είναι εμπνευσμένο από τον πίνακα του Piet Mondrian με τίτλο «Σύνθεση με κόκκινο, μπλε και κίτρινο». Και ξεκινάμε! Το μυστικό για μια επιτυχημένη εκτέλεση συνταγής σαπουνιού είναι η προετοιμασία. Να έχουμε δηλαδή έτοιμα τα κατάλληλα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε, τα κατάλληλα σκεύη και φυσικά τα υλικά μας. Για να το κάνουμε αυτό, μας βοηθάει η συνταγή η ίδια. Αυτή είναι η συνταγή του σαπουνιού που θα φτιάξω, την οποία την τύπωσα από το Soap Making Friend, που είναι ένας υπολογιστής συνταγών σαπουνιού που είναι πάρα πολύ βοηθητικός. Τα βασικά δοχεία που χρησιμοποιούμε όταν φτιάχνουμε σαπούνι είναι τρία. Ένα για να μετρήσουμε τη σόδα, ένα για να μετρήσουμε το νερό και ένα για να μετρήσουμε τα λάδια. Για να μην έχουμε πολλά σκεύη να πλένουμε, καλό είναι το δοχείο στο οποίο θα ζυγίσουμε τα λάδια να είναι αυτό στο οποίο θα γίνει και η τελική ανάμιξη. Άρα φροντίζουμε το δοχείο μας να χωράει όλο το βάρος της συνταγής. Το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτό, είναι μισό κιλό. Τα δοχεία που θα επιλέξουμε θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο μέγεθος, ώστε ούτε το ραβδομπλέντερ να περισσεύει, ούτε όμως να έρχεται το υγρό τσίμα-τσίμα στο δοχείο και όταν το ανακατέψουμε να πιτσιλίζει. Ένας γενικός κανόνας γι' αυτό είναι το δοχείο να είναι διπλάσιο σε όγκο από την ποσότητα του υγρού που θα βάλουμε μέσα. Συνήθως τα λάδια, επειδή τα ζεσταίνω, τα ζυγίζω σε ποτήρι ζέσεως. Άρα για μία συνταγή μισού κιλού θα ήθελα ένα ποτήρι ζέσεως που να χωράει ένα λίτρο. Θα μου πείτε, ο όγκος και το βάρος στα σαπούνια είναι το ίδιο? Είναι περίπου το ίδιο. Εμένα όμως, επειδή μου έχουν σπάσει τα ποτήρια ζέσεως του κιλού, τώρα θα βολευτώ με μία μπασίνα. Η μπασίνα είναι ένα μεταλλικό δοχείο στο οποίο κάνουν η σεφ ανάμιξη των υλικών και είναι πάρα πολύ βολική για τη δική μας τη δουλειά. Αντίστοιχα, για το νερό, που είναι 85 γραμμάρια, ένα κανατάκι των 250 γραμμαρίων μου φτάνει. Η σόδα μου είναι περίπου συνολικά 57 γραμμάρια, οπότε με άλλο ένα τέτοιο κανατάκι κάνω δουλειά. Όμως, θέλω πάλι να μην έχω πολλά σκεύη να πλύνω, οπότε θα πρέπει το κανατάκι που θα βάλω το νερό να χωράει και το νερό και τη σόδα. Τώρα αυτό είναι γύρω στα 85, αυτό είναι γύρω στα 57, γύρω στα 140 γραμμάρια όλα αυτά μαζί. Άρα κοιτάω το κανατάκι μου είναι, ναι, θα τα χωρέσει. Για αυτή τη συνταγή τώρα θα χρησιμοποιήσω pigments. Τα pigments δυστυχώς κάνουν τη σαπουνόμαζα πάρα πολύ μαλακή. Για να μπορέσω να το αντισταθμίσω αυτό, έχω υπολογίσει λιγότερο νερό από ό,τι βάζω συνήθως. Δηλαδή, άμα δείτε, η αναλογία της σόδας με το νερό είναι 1:1,5. 1,5 μέρος νερό, 1 μέρος σόδα. Ας ξεκινήσουμε το ζύγισμα των λαδιών. Το Soap Making Friend έχει το άλλο εξής πολύ ωραίο. Έχει ένα κουτάκι δίπλα από κάθε υλικό, οπότε κάθε ένα υλικό που ζυγίζω θα του βάζω ένα τικ. Αυτό με βοηθάει να μην κάνω λάθος, ζυγίζοντας δύο φορές κάποιο λάδι, αν έχω πολλά στη συνταγή μου και μπερδεύομαι, ή να μην ξεχάσω κάποιο. Ξεκινάω με ένα από τα λάδια, ας πούμε το ελαιόλαδο. Έχω από τα ρευστά λάδια πάντα μικρά μπουκαλάκια σταγονόμετρο για να μπορώ να ζυγίζω ακριβώς την ποσότητα και να μην έχω φόβο να μου πέσει παραπάνω. Το ζύγισα το ελαιόλαδο, βάζω τικ. Τώρα όλα τα υπόλοιπα λάδια θα τα ζυγίσω σε ξεχωριστό κανατάκι. Δεν θα τα ζυγίσω κατευθείαν εδώ. Ό,τι πέσει εδώ δεν ξαναβγαίνει. Επειδή ακόμα έχει ζέστη, το λάδι καρύδας έχει ρευστοποιηθεί. Μπορεί να γράφει 100 εδώ,
και εγώ ζήγησα 100 και μισό, δεν με πειράζει, γιατί έτσι κι αλλιώς πάντα μένει λίγο λάδι στα τυχώματα του δοχείου. Για να είμαι σίγουρη ότι έχει μετρηθεί σωστά, μηδενίζω πάλι την ζυγαριά, για να δω πόσο λάδι θα μείνει στα τυχώματα. Έχω παρατηρήσει ότι μένει περίπου ένα γραμμάριο. Σκουπίζω το δοχείο που χρησιμοποίησα και πάω να ζυγίσω το επόμενο λάδι. Η συνταγή δεν είναι vegan, σας προειδοποιώ, αυτό είναι λαρδί που ζυγίζω. Ο χασάπης μου έχει την καλοσύνη και μου δίνει λίπος χοιρινό, το οποίο εγώ μετά το κάνω λαρδί. Κάνει ωραίο παλό σαπούνι για ευαίσθητες επιδερμίδες. Πάει και το λαρδί, σκουπίζω πάλι το δοχείο και πάω να ζυγίσω το επόμενο. Βούτυρο, καριτέ. Και τέλος μου έχει μείνει το αμυγδαλέλαιο. Ελέγχω ότι έχω ζυγίσει όλα μου τα λάδια και παίρνω το κατσαρολάκι μου για να τα λιώσω σε μπεν μαρί. Το μπεν μαρί κάνει ομοιόμορφο ζέσταμα και μας προφυλάσσει από το ενδεχόμενο να κάψουμε κατά λάθος τα λάδια. Έχω μαζί μου το πιστό μου θερμόμετρο, είτε το γυάλινο εργαστηρίου, είτε κάποιο, μην το βλέπετε αυτό, το έκαψα στο μάτι, είτε κάποιο ηλεκτρονικό. Ζεσταίνω τα λάδια ώστε να λιώσει το βούτυρο καριτέ και το λαρδί και φροντίζω να τα κρατάω σε θερμοκρασία μεταξύ 40 και 45 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο στη λίστα, το νερό μου. Συνήθως στις συνταγές μου βάζω και αλάτι στο νερό. Σήμερα δεν θα βάλω, γιατί θα χρησιμοποιήσω θαλασσινό νερό. Αν μου πέσει παραπάνω, έχω την πιπετούλα για να αφαιρέσω ό,τι περισσεύει. Το θαλασσινό νερό περιέχει περίπου 3,4% αλάτι. Και πάμε να ζυγίσουμε τη σόδα. Θα φορέσω μάσκα για να μην εισπνέω τη σκόνη της σόδας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε έξω, σε εξωτερικό χώρο, είτε κάτω από τον απορροφητήρα. Πάμε να ξεκινήσουμε ένα πρώτο ανακάτεμα. Λοιπόν, τώρα αυτό κάνει αναθυμιάσεις. Ένας λόγος ακόμα που φοράμε την μάσκα. Αμάν. Κακώς το έβαλα εδώ. Αυτό δεν αντέχει τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, να ζυγίσω και την ποτάσα. Φτιάχνω σαπούνια με συνδυασμό ποτάσα σόδας. Και αυτό το κάνω. Μισό λεπτό να τη ζυγίσω και θα σας πω γιατί το κάνω. 4,32. Και αυτό το κάνω γιατί το σαπούνι βγάζει λιγότερη γλίτσα. Άρα, έχω ζυγίσει τα λάδια, τα έχω βάλει σε μπεν μαρί να λιώσουν. Έχω ζυγίσει το νερό, τη σόδα και την ποτάσα. Όμως είναι πάρα πολύ ζεστή για να τη ρίξω στα λάδια και γι' αυτό το λόγο, αν κάνει κρύο, τη βγάζουμε έξω να κρυώσει, αλλιώς στη δική μου περίπτωση θα τη βάλω στο ψυγείο. Ένα από τα μειονεκτήματα του λαρδιού είναι ότι αφήνει πολύματα. Οπότε θα πρέπει να το σουρώσω το λάδι. Αυτό που λέγαμε ότι δεν θα λερώσω πολλά σκεύη, καταρρύπτεται. Τα pigments μπαίνουν απευθείας όπως είναι στην σαπουνόμαζα. Το διοξείδιο του τιτανίου όμως θέλει προετοιμασία. Λοιπόν, για να δω τα χρώματα που τα έχω υπολογίσει με βάση τα λάδια. Θέλω 1/6 από κάθε pigment και μισό από το διοξείδιο του τιτανίου. 1/6 κουταλάκι δεν έχω, αλλά έχω 1/8. Το 1/8 είναι κάτι λιγότερο από το 1/6. 1/8 και μισό. Σε αυτά τα κανατάκια θα χωρίσω τη σαπουνόμαζα μετά. Τα pigments θέλουν λίγο ανακάτεμα, γιατί άμα τα έχουμε πολύ καιρό αχρησιμοποιητά, χωρίζουν. Μισό κουταλάκι του γλυκού για το διοξείδιο του τιτανίου. Αυτό για να το φτιάξουμε χρειαζόμαστε λάδι και θα πάρουμε λάδι από τη συνταγή.
Πάρουμε μια κουταλιά της σούπας. Το διοξείδιο του τιτανίου έχει την τάση να κάνει σβόλους. Γι' αυτό και το κοσκινίζουμε. Το διοξείδιο του τιτανίου δίνει το πιο καθαρό λευκό. Το λευκό πίγμεντ, για παράδειγμα, δεν μπορεί να κάνει τόσο λευκή τη σαπουνόμαζα όσο το διοξείδιο του τιτανίου. Και τώρα, το αγαπημένο μας μιξεράκι του καφέ. Λοιπόν, για να δούμε θερμοκρασίες. 48, 47. Είναι λίγο υψηλές, αλλά δεν μας πειράζει και τόσο, δεν θα κάνω σχέδια. Βάζω ό,τι χρειάζομαι εδώ. Σουρώνω τη σόδα. Γιατί με τόσο πολύ αλάτι κάνει άλατα στην επιφάνεια. Και ξεκινάμε. Όπου φυσαλίδες θα είναι όλο τρύπες το σαπούνι. Λοιπόν, με ενδιαφέρει ελαφρό ίχνος, γιατί θα κάνω λίγο ακόμα ανακάτεμα με τα χρώματα. Δεν θέλω να πήξει ακόμα. Τώρα θέλω ένα καλό ανακάτεμα, επειδή μένει το χρώμα στο μπάτο. Ανακατεύοντας με αυτό γίνει λίγο καλύτερη η ποιότητα του χρώματος. Ναι, είναι λίγο καλύτερο. Thank you.
Λοιπόν, έχω μια τρελή ιδέα. Θα βάλω σε ένα μπουκαλάκι με ενόπνευμα τη μάικα που μου τελειώνει. Και θα ψεκάσω την επιφάνεια του σαπουνιού. Καθώς θα εξατμίζεται το ενόπνευμα, θα μείνει η μάικα επάνω και το σαπούνι μου θα γυαλίζει με ένα πολύ ωραίο μπλε χρώμα. Yeah.